Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μαρφούλη. Και θα αρχίσουμε το ταξίδι μας πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ και για πάρα πολλούς, εκτός από ιερός τόπος, είναι και ένας χώρος όπου γίνονται πολλές πολιτικές διεργασίες. Σωστά. Υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα τόξο ενεργειακό με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Εάν ευοδοθούν όλες οι προσπάθειες που λέμε ότι υπάρχει πολύ πετρέλαιο και πολύ αέριο σε αυτή την περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή. Εκεί βρισκόμαστε κόντρα με την Τουρκία. Αυτά όμως είναι μια ανάλυση που θα κάνουμε μια άλλη φορά. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που είχε πάει στην Ιερουσαλήμ μαζί με ένα μεγάλο επιτελείο υπουργών. Θα μας τα πει η Άννα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς βρέθηκε στο Ισραήλ, όπως είπαμε, και αρχικά στο μήνυμά του μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα και για το θέμα της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας ότι θα εξαφανίσουμε τη Χρυσή Αυγή από την πολιτική ζωή του τόπου και μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό, ήταν ακριβώς τα λόγια του κυρίου Σαμαρά. Χαρακτήρισε το νεοναζιστικό κόμμα ντροπή για οποιαδήποτε χώρα και ιδιαιτέρως για την Ελλάδα, που έχασε το 10% του πληθυσμού της κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πρόσθεσε ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή, πολλά στελέχη της έχουν συλληφθεί και υπογράμμισε ότι η δημοκρατία με σεβασμό στους νόμους είναι ισχυρότερη από τον εξτρεμισμό. Τώρα, για την στρατηγική σχέση, όπως χαρακτήρισε, της Ελλάδας με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, τη σχέση αυτή που οικοδομούν, ανέφερε ότι βασίζεται στις κοινές αξίες, στην μακρά ιστορία των δύο χωρών, αλλά και στο ότι αποτελούν πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ειδική αναφορά έκανε στις μεγάλες ενεργειακές πηγές που υπάρχουν στις δύο χώρες και που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κοινή εκμετάλλευση στην παραγωγή και στη διακίνησή τους. Ο κύριος Σαμαράς θύμισε μάλιστα ότι στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Ελλάδα έκανε ένα τολμηρό βήμα αναγνωρίζοντας το Ισραήλ όταν τότε ήταν υπουργός εξωτερικών. Η Ελλάδα σταθεροποιήθηκε οικονομικά και πολιτικά στην αρχή, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ακολούθως από πρόβλημα έγινε σημείο σταθερότητας. Μέχρι πέρσι πολλοί μιλούσαν για έξοδο από την Ευρωζώνη. Τώρα κανείς δεν μιλά για έξοδο. Όλοι μιλούν για επιστροφή στην ανάκαμψη τους πρώτους μήνες του 2014, έπειτα από 6 χρόνια ύφεσης. Φυσικά αναφέρθηκε και στις απώλειες της κρίσης, λέγοντας ότι οι άνεργοι είναι αρκετοί, έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ, αλλά μίλησε για θετικά στοιχεία και για την οικονομία που βαδίζει σε καλύτερα. Μετά έχουμε την προτροπή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Βενιαμίν Νετανιάου, όπως είναι προφέρεται, γιατί τον είχα συναντήσει όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όταν είχα πάει ένα ταξίδι κάτω, στα Ιεροσόλυμα. Ο Μπίμπι, όπως τον λένε χαρακτηριστικά η αντιπολίτευση. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε μια προτροπή στους Ισραηλινούς επενδυτές. Έχουμε προτροπή στους Αμερικανούς επενδυτές. Έχουμε προτροπή στους Ισραηλινούς επενδυτές. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε όλοι θησαυροφυλάκια στο σπίτι μας, περιμένοντας επενδύσεις. Επενδύσεις από παντού. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά επειδή ακούμε επενδύσεις, ανάπτυξη κτλ. Και ποτέ δεν βλέπουμε. Ήθε να έρθουν οι επενδύσεις. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει σχέση με μια, ας το πούμε, διένεξη που πολλοί το θεωρούν μικρότερη σημασίας. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη σημασίας. Το ίδιο θα έλεγε και ο Παναγιώτης Γουρίδης που φιλοξενήσαμε χτες, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι η διαμάχη που υπάρχει, διαμάχη κατά κάποιο τρόπο, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, για το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Όπως διαβάζω και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει γράψει ο Λουκάς Λιγουριώτης, τον ανεδαφικό και αβάσιμο ισχυρισμό περί αμοιβαιότητας όσον αφορά το άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης,
Εξειδίκευσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογάν σε τηλεοπτική εμφάνιση που επιχείρησε να εξηγήσει γιατί επιμένει στο λουκέτο στη σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που βλέπουμε εικόνες. Σε μια προσπάθεια να εξώσει το θέμα της σχολής, που είναι κορυφαίο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διεθνή οικουμενική διάσταση, με τον τρόπο ανάληψη καθηκόντων των ημάμιδων στη Δυτική Θράκη, υποστήριξε ότι ο μουφτής που σήμερα διορίζεται από την ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εκλέγεται από τη μουσουλμανική τουρκική, όπως τη λέει η κοινότητα, όπως κατά τη δική του αυθαίρετη ερμηνεία προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις συνθήκης Λοζάνης. Δεν προβλέπεται. Εμείς, υποστήριξε η τουρκική κυβέρνηση, δηλαδή, δεν διορίζουμε τον Έλληνα Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Δεν τον είπε οικουμενικό. Η ελληνική κοινότητα επιλέγει τον θρησκευτικό της ηγέτη. Γιατί λοιπόν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αποφασίζει για τον θρησκευτικό ηγέτη της κοινότητας της τουρκικής, όπως είπε, στη Δυτική Θράκη? Επαναλαμβάνουμε ότι αποφεύγει να αναφέρει τον Πατριάρχη ως οικουμενικό. Πάντα τον λέει Ελληνοορθόδοξο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ζαμάν, ο κ. Ερντογάν στην τηλεοπτική συνέντευξη ανέφερε επίσης ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει χορηγήσει τουρκική υπηκότητα σε ξένους κληρικούς, ελείψη μελών της Ιεράς Συνόδου, δεδομένου ότι η θεολογική σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή. Έτσι, ο Πατριάρχης δεν δύναται να εκπαιδεύει νέους κληρικούς στην Τουρκία για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών της ελληνικής κοινότητας. Πάντως, ο Τούρκος Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπάρχουν 21 μέλη της Ιεράς Συνόδου αρμόδια για τη διεκπαιδεύση των υποθέσεων του Πατριαρχείου μετά τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν λέει βέβαια ο Τούρκος Πρωθυπουργός, κάνοντας την πάπια, ότι η ελληνική μειονότητα της πόλης και της Σμύρνης και άλλων πόλεων οδηγήθηκε σε ξεριζωμό και μαρασμό αποκλειστικά λόγω των διώξεων από το τουρκικό κράτος με τις συστηματικές πολιτικές του δράσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριος Κούτρας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις πρόσφατες δηλώσεις των Ερντογάν για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, είπε: «Τη στιγμή κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για παραβίαση περιουσιακών και κληρονομικών δικαιωμάτων, Τούρκοι αξιωματούχοι, σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού της προσοχής της διεθνούς και της τουρκικής κοινή γνώμης, επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικές ελευθερίες ως αντικείμενο διακρατικής διαπραγμάτευσης». Να μάθει και ο εκπρόσωπος να βάζει καμιά τελεία στις δηλώσεις του, για να μπορούμε να τις διαβάζουμε. Απάντηση στις νέες αναφορές του Τούρκου Πρωθυπουργού Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για ανταλλάγματα και συγκεκριμένα, όπως είπε, για την επανελειτουργία της θεολογικής σχολής Χάλκης, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, κ. Βενιζέλος, ο οποίος είπε ότι η θέση της Ελλάδος επί του θέματος είναι σαφής και ξεκάθαρη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και έχει εκφραστεί επανειλημμένος. Προσθέτοντας ο κ. Βενιζέλος πως οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια συζήτηση επί του θέματος καθίσταται αντιπαραγωγική. Νομίζω ότι έχουμε μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Έχουμε βαρεθεί δε και τις τουρκικές υποσχέσεις. Μην ξεχάσουμε ότι και στα πρόσφατα ταξίδια των Αμερικανών Προέδρων τίθεται κατόπιν πιέσεως της ελληνικής ομογένειας το θέμα της Χάλκης. Σωστά. Αλλά οι Τούρκοι είπαν θα το λύσουν, αλλά εκείνοι το χαβά τους. Θα προχωρήσουμε σε άλλο θέμα. Έχουμε τη χθεσινή σύνοδο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη για μας σημαντική αναφορά στην ανάπτυξη για την Ελλάδα που προβλέπει για το 2014 το World Economic Outlook. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα επεκταθεί με ρυθμό 2,9% το 2013, 3,6% το 2014, αλλά η ύφεση στην Ευρωζώνη θα συνεχιστεί με 0,4% τη χρονιά που διανύουμε, με πρόβλεψη για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014 με 1% ανάπτυξη. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές,
το World Economic Outlook που αναφέραμε, το πρωί της Τρίτης. Ο επικεφαλής οικονομολόγος του Delta Nitaf, Olivier Balançard, τόνισε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με τις προηγμένες οικονομίες να ενισχύονται σταδιακά και τις αναδυόμενες οικονομίες να επιβραδύνονται, πιεζόμενες μεταξύ άλλων από τις αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε για την επίγουσα δημοσιονομική κατάσταση που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το θέμα αυτό θα αναφερθούμε αργότερα. Και στο γνωστό ενδεχόμενο στάση πληρωμών, αν δεν αυξηθεί το ανώτατο χρέος, ανώτατο όριο του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Δέλτα Νιτάφ προβλέπει επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη το 2014 με ρυθμό 0,6% του ΑΕΠ και διαπιστώνει σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στην έκθεση του αναφέρει πως η ύφεση εφέτος στην Ελλάδα θα φτάσει το 4,2% του ΑΕΠ, ωστόσο το 2014 θα καταγραφεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% όπως είπαμε. Αυτά τα αισιόδοξα από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να πάμε στο καθιερωμένο μουσικό μας διάλειμμα. Αυτή τη φορά θα πάμε πάλι στη Φιλαδέλφια, όπου η όπερα της Φιλαδέλφια έκανε ένα μουσικό έτσι happening στον σιδηροδρομικό σταθμό Armtrak. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μιμηθούν κάποτε και οι δικοί μας μύστες της κλασικής μουσικής, η κρατική ορχήστρα, η όπερα της λυρικής σκηνής, να κάνουν τέτοιες κινήσεις ώστε το κοινό να έρθει σε επαφή με την κουλτούρα της κλασικής μουσικής και να φύγει λίγο πια από τα σκυλάδικα. Θα δούμε το βίντεο. On track number 7 will be Amtrak Superstar Train Number 91. It is the scheduled 12:35 departure en route to Miami, Florida. Station stops Alexandria, Richmond, Petersburg, Rocky Mount, Raleigh, Cary, Southern Pine, Hamlet, Camden, Columbia, Denmark, Savannah, Jacksonville, Caracas. Come to the sky.
Ενθουσιαστική μουσική από τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ. Είναι μουσική για γλέντι και για φαγοπότη. Σωστά. Ας κρατήσουμε την όρεξή μας για αργότερα. Και από τη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ, μετά από αυτή την παράσταση happening στον σιδηροδρομικό σταθμό, να πάμε κοντά στη λίμνη Βαϊκάλη της Ρωσίας, όπου το Φεβρουάριο είχαμε ένα φαινόμενο από τα μοναδικά που έπεσε ο μετεωρίτης. Οι Ρώσοι επιστήμονες λοιπόν ψάχνουν να ξεκολλήσουν κάποια κομμάτια του μετεωρίτη από μία λίμνη. Για να μας πει η Άννα τι κάνουν εκεί πέρα. Ακριβώς. Προσπαθούν λοιπόν να ψαρέψουν το μεγαλύτερο κομμάτι του μετεωρίτη, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει μόνο να τον πλησιάσουν χρησιμοποιώντας όργανα ανίχνευσης, έχοντας προηγουμένως βρει μικρά θραύματά του. Ο Μαξίμ Σιπούλιν, τεχνικός διευθυντής της εταιρείας που έχει αναλάβει να ανεβάσει το μετεωρίτη, μιλώντας για την ουσία της επιχείρησης, αναφέρει ότι στο βυθό της λίμνης ανοίγεται με τη χρήση των σχετικών τεχνικών μέσων κάτι σαν πηγάδι. Αρχικά θεωρούνταν ότι η διάμετρός του είναι 6 μέτρα, αλλά αυτή έχει φτάσει μέχρι τώρα τα 20. Έτσι, το πεδίο αναζήτησης του μετεωρίτη έχει διευρυνθεί. Οι δίτες κατάφεραν να φτάσουν στα 14 μέτρα βάθος και οι εργασίες γίνονται σε συνθήκες πλήρους έλλειψης ορατότητας. Ουσιαστικά ψάχνουν, ψηλαφίζουν εκεί για να τον βρουν. Κάτι που μπορεί εύκολα να συμβεί σε αυτή την περίπτωση είναι να χαθεί ο προσανατολισμός στο χώρο. Μάλιστα, πρόσφατα ένας από τους δίτες παραλίγο να καταπλακωθεί από ένα πυκνό στρώμα λάσπης, αλλά ευτυχώς δεν πανικοβλήθηκε, τα κατάφερε και όσο πιο βαθιά πήγαινε, παρόλο που τόσο... Εδώ βλέπουμε εικόνες από την πτώση του μετεωρίτη και τις καταστροφές που είχε προκαλέσει στην πόλη αυτή της Ρωσίας. Ακριβώς. Όσο πιο βαθιά λοιπόν κατεβαίνουν οι δίτες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το έργο τους, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν χωρίς διακοπή από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα τις εργασίες προκειμένου να τον ανεβάσουν στην επιφάνεια. Πάντα βρίσκεται κάποιος κάτω από το νερό. Η ομάδα πίστευε ότι θα μπορέσει να τον ανεβάσει από το βάθος των 14 μέτρων που αναφέραμε, αλλά αυτός βουλιάζει όλο και πιο βαθιά. Γιατί είναι λασπόδης ο βυθός. Ακριβώς. Και οι εργασίες τώρα θα συνεχιστούν στα 16 με 20 μέτρα. Τώρα, η αποστολή κάθε μέρα μαζεύει από το βυθό ένα σωρό από πέτρες και άλλα πράγματα, μεταξύ αυτών άγκυρες καθώς και πολλούς μαγνήτες. Με τους μαγνήτες κάποιοι κυνηγοί μετεωριτών προσπάθησαν κιόλας να αποσπάσουν μικρά θράσματα από το ουράνιο αυτό σώμα. Τα μέλη της αποστολής που ασχολούνται με τον διαχωρισμό των λίθων που συλλέγονται έμαθαν να αναγνωρίζουν τη φύση τους το ίδιο καλά με τους επαγγελματίες γεωλόγους. Παρατηρούν βέβαια ότι ένα από τα κομμάτια που βγήκανε από το βυθό που το έβγαλε ο δίτης Γκορμπουνόφ, αν τον λέω καλά τον κύριο, έχει βάρος 4,8 κιλά και είναι το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Με διαφόρων έχουν οι απόψεις των επιστημόνων για το θέμα αν κινδυνεύουμε. Πόσο κινδυνεύουμε από τις μετεωρίτες, επειδή να το ξαναθυμηθούμε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον μετεωρίτη που έπεσε, οι αστρονόμοι έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό να παρακολουθούν τα επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν μελλοντικά να φτάσουν σε εμάς από το διάστημα. Ωστόσο η ανθρωπότητα... Τα ορατά βέβαια. Βέβαια. Ωστόσο η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη εφεύρει τον τρόπο να καταστρέφει τους επισκέπτες εξ ουρανού πριν αυτοί εισβάλλουν στη γηίνη ατμόσφαιρα. Την άποψη αυτή εξέφρασε σε συνέντευξή του στη Ρωσία ο υποδιευθυντής του Κρατικού Ινστιτούτου Αστρονομίας του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας, ο Σεργέι Λαμτζίν. Στο Ρωσία τώρα, στον ιστότοπο. Στον ιστότοπο Ρωσία τώρα. Είπε λοιπόν ότι κάθε χρόνο εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα δεκάδες χιλιάδες τόνοι μετεωριτών, αλλά ως επιτοπλίστων καίγονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι συγκεκριμένοι μετεωρίτες όμως έχουν μικροσκοπικό μέγεθος. Τα σώματα που έχουν μάζα μεγαλύτερη του ενός κιλού είναι ικανά να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης, έχοντας πιθανόν διασπαστεί σε κομμάτια. Αν ο μετεωρίτης, είπε ο κύριος Λαμτζίν, που έπεσε πριν από μερικούς μήνες στα Ουράλια, είχε καθυστερήσει μερικές ώρες, τότε θα έπεφτε κάπου κοντά στην Αγία Πετρούπολη και πιθανόν θα είχε προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Και ανθρώπινα θύματα, άμα πέσει σε πόλη. Βέβαια. Σε πυκνοκατοικημένη πόλη.
ανέφερε ότι εάν πέσει στη γη ένα ουράνιο σώμα πολύ μεγάλου μεγέθους, ενός χιλιομέτρου και μεγαλύτερο ίσως, τότε θα πρόκειται για καταστροφή πλανητικής κλίμακας. Είπε επίσης ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο μετεωρίτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η κινητική του ενέργεια και τόσο μεγαλύτερη η ζημιά που, όπως είπαμε, μπορεί να προκαλέσει. Είναι εξαιρετικά σημαντικά όλα αυτά και τα πλάνα ήταν πολύ εντυπωσιακά. Να δούμε, θα τον βγάλουν, θα τα καταφέρουν. Και απαγορεύεται να πλησιάσουν στην περιοχή άλλοι, γιατί η εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη για την ανέλκυση του κομματιού αυτού του μετεωρίτη έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα για την επιστημονική μελέτη του. Σωστά. Μια και βρισκόμαστε στην περιοχή της Ρωσίας, θα πάμε δίπλα σε μια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, το Αζερμπαϊτζάν, όπου σήμερα έχουμε προεδρικές εκλογές. Τώρα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Στο Αζερμπαϊτζάν, επί Σοβιετικής Ένωσης και μετά την διάλυση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, πρόεδρος ήταν ο Αλίγεφ. Τώρα πρόεδρος ήταν και πάλι ο Ιος Αλίγεφ και είναι, να μας πει, Άννα, τις διαδικασίες τις εκλογικές του εικονιζόμενου Ιού Αλίγεφ. Ακριβώς, είναι ο Ιλχάμ Αλίγεφ, ο εικονιζόμενος, ο οποίος έχει ήδη υπηρετήσει δύο θητείες από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, όπως πολύ σωστά είπε, το 2003 και θεωρείται το μεγάλο φοβορί. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Αντίπαλος, ναι. Εάν τολμούσε, θα υπήρχε και θα βρισκόταν στη φυλακή. Είναι από τις δημοκρατίες που πάμε να συνεργαστούμε κι εμείς με το Αζερμπαϊτζάν, γιατί κατηγορούν πάρα πολύ τις διαδικασίες που γίνονται σε άλλες δημοκρατίες, πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, που είναι ανεξάρτητα κράτη τώρα, αλλά το Αζερμπαϊτζάν είναι μία από τις νέες δικτατορίες. Ακριβώς. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 6 ώρα Ελλάδος και τα πρώτα μερικά αποτελέσματα πρόκειται να γίνουν γνωστά λίγο αφότου κλείσουν οι κάλπες στις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με όσα έχουμε ανακοίνωσε. Πολλή αγωνία να μάθουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, θα είναι... Ναι, θα έχουμε άγχος. Λοιπόν, η αντιπολίτευση κατήγγειλε ένα κύμα καταπίεσης καθώς πλησίαζαν οι εκλογές, στις οποίες 10 υποψήφοι διεκδικούν την προεδρία. Αλλά η προεκλογική εκστρατεία τους ήταν σχεδόν αόρατη σε αυτήν τη χώρα. Οι εκλογικές αφίσες ήταν αναρτημένες μόνο σε εγκεκριμένες θέσεις και η στενά ελεγχόμενη κρατική τηλεόραση ανέφερε την ψηφοφορία ελάχιστα. Ο Ιλχάμ Αλίγεφ, ο οποίος είναι 51, έχει ουσιαστικά εξασφαλισμένη την εκλογή του, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν περισσότερο από 80% στην πρόθεση ψήφου, μακράν μπροστά φυσικά από τους 9 υπόλοιπους υποψηφίους. Ο Αλίγεφ διαδέχθηκε, όπως είπαμε, τον πατέρα του το 2003. Επανεξελέγει το 2008 για δεύτερη πενταετία και πέτυχε το 2009 με δημοψήφισμα την άρση του περιορισμού σε δύο διαδοχικές προεδρικές θητείες και δεν έκανε καθόλου προεκλογική εκστρατεία σε αυτές τις θητείες. Άρα το αποτέλεσμα νομίζουμε είναι αναμενόμενο και θα περιμένουμε βέβαια στις 5 να μάθουμε να δούμε τι έγινε. Θα πάμε τώρα στη γειτονική μας Ιταλία, όπου έφτασαν ήδη 200 Αμερικανοί πεζοναύτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από αεροπορικός φυσικά, από την Ισπανία, σε ιταλική βάση, στη Σιγκονέλα, ένα λιμάνι της Ιταλίας, της Σικελίας, προκειμένου να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στη Λιβύη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, όπως μετέδωσε και το CNN, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί επίσημοι, για την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, παρόλο που έγινε και το περασμένο Σαββατοκύριακο το ρεσάλτο για τη σύλληψη ενός ύποπτου μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως την χαρακτηρίζει το CNN, Al-Qaeda, όχι ότι εμείς τη θεωρούμε τίποτα άλλο, αλλά μην ξεχνάμε ότι την Al-Qaeda τη δημιούργησαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν για να πολεμήσει τότε τη Σοβιετική επέμβαση. Η επιχείρηση είχε γίνει για την σύλληψη του Αμπού Ανάς Αλίμπη.
Το CNN μετέδωσε λοιπόν ότι 200 βαριά εξοπλισμένοι πεζοναύτες βρίσκονται στη Σιγκονέλα, νότια της Κατάνια, ακριβώς απέναντι από την Λιβύη. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το αμερικανικό State Department έστειλε εκεί τα στρατεύματα σαν ένα προληπτικό μέτρο μετά την επιδρομή που έγινε στην Λιβύη το Σάββατο για τη σύλληψη του Αμπού Ανάς Αλίμπη. Ο Αλίμπη, 49 χρόνων, συνελήφθη κατά κάποιο τρόπο από το σπίτι που διέμενε στη Λιβύη το Σάββατο και ήδη βρίσκεται στο αμερικανικό πλοίο Σαν Αντώνιο, φυλακισμένος φυσικά, και πλέει στα διεθνή ύδατα. Είχε κατηγορηθεί το 1998 για βομβιστικές επιθέσεις που είχαν γίνει σε αμερικανικές πρεσβείες στην Τανζανία και στην Κένια και είχαν αποτέλεσμα το θάνατο 224 ανθρώπων. Ανάμεσά τους ήταν και δεκάδες Αμερικανοί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζο Κέρι μετέδωσε, είπε μετά την επιχείρηση ότι είχε μάλλον χαρακτηρίσει τον Αλίμπη νόμιμο και νόμιμο στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι τον είχαν συνδέσει με υψηλόβαθμα στελέχη της Αλ-Κάιντα, τον οργανισμό που κάποτε λέγανε ότι ήταν ο Σάμπα Μπιν Λάντεν. Λέω αυτές τις εκφράσεις λέγανε και τα λοιπά, επειδή τίποτα δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία εκτός από αυτά που μας λένε, δηλαδή δεν έχουμε παραδοχή από τον συγχωρεμένο πια ο Σάμα Μπιν Λάντεν ότι ήταν ο αρχηγός. Μας λένε ότι η Αλ-Κάιντα έχει κάνει το Α, το Β και μας λένε μόνο όσα θέλουν από αυτά που έχει κάνει η Αλ-Κάιντα και όχι όσα πραγματικά γίνονται. Από ένα δυσάρεστο θέμα να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό τελείως θέμα. Το διάλεξα έτσι από ένα παιδικό ενδιαφέρον που είχα για τα τρενάκια. Ναι. Νομίζω ότι όλα τα αγόρια παίζανε με τα τρενάκια, τα ηλεκτρικά τρενάκια κτλ. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τους αρέσει να βλέπουν τα τρένα να περνούν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους αρέσει να ταξιδεύουν με το σιδηρόδρομο. Βρήκαμε στο διαδίκτυο και επειδή έχω κάνει και αυτό το ταξίδι, ένα τουριστικό ταξίδι μπορείς να κάνεις όταν πας στη Μόσχα με ένα ατμοκίνητο τρένο. Από τις ατμομηχανές εκείνες που δεν κυκλοφορούν παρά μόνο ίσως στη Μόσχα. Δεν ξέρω πουθενά αλλού να υπάρχει τέτοια διαδρομή. Στην καρδιά της Μόσχας λοιπόν υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή Φάντασμα, χωρίς γραμμές ηλεκτροδότησης, χωρίς να διακινούνται εκεί πολλοί επιβάτες, αλλά περιστασιακά ακούγεται το σφύριγμα της ατμομηχανής, όπως συμβαίνει σε παλιές ασπρόμαυρες ταινίες εποχής. Είναι λίγοι ακόμα και οι Μοσχοβίτες που γνωρίζουν τη διαδρομή των 54 χιλιόμετρων, την πρώτη περιφερειακή σιδηροδρομική δικτύωση στη Ρωσία. Βρισκόμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό Παύλευσκι. Δίπλα στις γραμμές υψώνεται ένα μικρό κτίριο, ένα εκθεσιακό περίπτερο που χτίστηκε για μια και μοναδική ατμομηχανή, την εικονιζόμενη που είναι το θρυλικό τρένο νεκροφόρα που χρησιμοποιήθηκε στην κηδεία του πρώτου Σοβιετικού ηγέτη Βλαντίμιρ Λένιν. Η ατμομηχανή είναι το μοναδικό διασωθέν μοντέλο U-127 κατασκευής του 1910. Το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο στη Ρωσία εμφανίστηκε κατά το 19ο αιώνα, τότε η διαδρομή από την Αγία Πετρούπολη στη Μόσχα, περίπου 700 χιλιόμετρα, διαρκούσε 21 ώρες. Η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις δύο πόλεις κατασκευάστηκε με εντολή του Τσάρου Νικολάου του Πρώτου. Στο μουσείο που έχουν στη Σοβιετική Ένωση, των σιδηροδρόμων, υπάρχει και εδώ δικό μας μουσείο σιδηροδρόμων, λίγοι το ξέρουν, καθόλου διαφημισμένο,
ίσως κάποια στιγμή να πάει κάποιος οπερατέρ δικός μας να το δείξει. Σήμερα στο μουσείο βρίσκονται περίπου 2.500 εκθέματα που απεικονίζουν την ιστορία και τις προοπτικές του σιδηροδρόμου στη Μόσχα και στη Ρωσία. Υπάρχουν εκθέματα από τη βιβλιοθήκη και οι απόμαχοι σιδηροδρομικοί έφεραν ενδιαφέροντα προσωπικά αντικείμενα. Εκτός από τα εκθέματα και τα μοντέλα των τρένων, το μουσείο μπορεί να βρει και να δει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία των ρωσικών σιδηροδρόμων και αρχιακό κινηματογραφικό υλικό. Το 19ο αιώνα οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι φορούσαν στολή με άγκυρες στα κουμπιά τους, γιατί οι σιδηροδρόμοι αρχικά ήταν υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Χερσαίων και Θαλάσσιων Συγκοινωνιών. Από εκεί άλλωστε και το έμβλημα της θάλασσας, το σημερινό πιο ταιριαστό σήμα των σιδηροδρομικών, το κλειδί Πασπαρτού, καθιερώθηκε στη δεκαετία του 1930. Πληροφορίες ακόμα που διαβάσαμε, για να επιταχύνει η ατμομηχανή χρειαζόταν κατά μέσο όρο 2 φτιαριές κάρβουνο να ρίξουν στη μηχανή το λεπτό. Αρχικά οι οδηγοί πέρασαν με δυσκολία στις διζελομηχανές, γιατί είχαν συνηθίσει να είναι καρβουνιάριδες. Μεταφέρουν σήμερα τουρίστες μερικές από αυτές, όπως αυτή η εικονιζόμενη μηχανή, μια μηχανή ρετρό. Και νομίζω ότι έχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι με ήχο. Θα ήθελα να τα ακούσουμε γιατί είναι κάπως ενθουσιαστικό. Εδώ βρισκόμαστε στο σταθμό και βλέπουμε πάντα την ατμομηχανή ρετρό. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πούμε για την για μια επιστολή που έστειλαν και λένε οι εργαζόμενοι στον ΟΠΕ. Έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε γιατί κάνουν την Τουρκία κέντρο αποφάσεων για εξαγωγές και επενδύσεις. Στο κέντρο αποφάσεων για τις εξαγωγές και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις εξωτερικού εμπορίου στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου και τα Βαλκάνια αναδεικνύεται η Τουρκία με απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης. Το γεγονός συνδέεται με την επιχειρούμενη κατάργηση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και του Ινστιτούτου Συσκευασίας με διαδικασίες που έχει αποφασίσει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, του γνωστού ΟΠΕ. Το Ινστιτούτο Συσκευασίας, που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από το 1992 με κοινοτική χρηματοδότηση και τεχνολογία, και σύμφωνα με τα πρότυπα του ITC, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίων του ΙΕ στη Γενέβη, είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή με εξαίρεση της Τουρκίας. Συνεργάζεται με όλη την επιχειρηματική κοινότητα και διεθνείς μεταφορές και διεθνείς φορείς σε θέματα υλικών και μεθόδων συσκευασίας και αποθήκευσης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξαγωγημών προϊόντων. Η επιχείρηση Λουκέτο μεθοδεύεται, όπως φαίνεται, σύμφωνα με το μοντέλο Κεδίκογλου που εφαρμόστηκε για την ΕΡΤ. Ήδη με παρέμβαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που διαφωνεί με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, δεν μετακινείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ο διπλωματικός κλάδος των εμπορικών συμβούλων και ακολούθως τους οποίους ήθελε να απορροφήσει το εν λόγω Υπουργείο, καταργώντας την οικονομική και εξαγωγική διπλωματία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΟΠΕ, ο ΣΥΟΠΕ, διαβάζω ακριβώς, την έξωση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου από το ιδιόκτητο όμως κτίριο στο οποίο στεγάζεται από το 1992 στην Ηλιούπολη,
επιχειρούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη διαβούλευση των εργαζομένων με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας σε συνεργασία με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Εντελώς ευνηδιαστικά, την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί, συνεργείο 15 περίπου μηχανικών του Υπουργείου Οικονομικών εισέβαλαν στο κτίριο του οργανισμού και χωρίς να επιδείξουν κάποιο έγγραφο, απέτησαν να κάνουν αυτοψία, επειδή όπως είπαν, εσείς κλείνετε και εδώ θα εγκατασταθούν οι υπάλληλοι της εφορίας Ηλιούπολης. Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μηταράκης επιχειρεί να μεθοδεύσει την απορρόφηση και εξαφάνιση του μοναδικού εξαγωγικού φορέα της χώρας μέσα στο Invest in Greece. Εγχείρημα όμως που έχει απορριφθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης, αλλά έχει συγκεντρώσει και τις διαμαρτυρίες δεκάδων εξαγωγικών επιχειρήσεων και επιμελητηρίων. Αυτή τη φορά, καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, η μεθόδευση γίνεται πίσω από τη βλάτη των συναρμόδιων υπουργών σε μια απόπειρα κάποιων να δημιουργήσουν για δικό τους λόγους τετελεσμένα. Εκτός των άλλων, σημειώνεται ότι σε εγκαταστάσεις του ΟΠΕ λειτουργεί επίσης το μοναδικό στα Βαλκάνια Ινστιτούτο Συσκευασίας για Εξαγωγές με μηχανολογικό, εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό σε τρεις ορόφους. Διαθέτει επίσης και ειδική δονούμενη τράπεζα δοκιμών και ελέγχου αντοχής υλικών, μορφές συσκευασίας και εμπορευματοκιβώτια για την ασφαλή διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση και των εξαγόμενων προϊόντων. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με έναν εμφύλιο πόλεμο στους κόλπους της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι από τα δυσάρεστα θέματα και τα τρελά που συμβαίνουν στη χώρα. Ακριβώς. Θέλω να, μια και μιλάμε και την παρομοίωση που έγινε για το κλείσιμο του ΟΠΕ, ότι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 10 Οκτωβρίου, συμπληρώνεται 4 μήνες αδιάλειπτης λειτουργίας της ελεύθερης ανοιχτής ΕΡΤ μετά την πρωτοφανή και αντισυνταγματική απόφαση της κυβέρνησης να την κλείσει. 4 μήνες συνεχούς παραγωγής και μετάδοση έγκυρης και αντικειμενικής ενημέρωσης, πολιτιστικού και ψυχολογικού προγράμματος μέσα από τις συχνότητες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, μέσα από τις σελίδες του ΕΡΤ Open, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των εργαζομένων στην ΕΡΤ της ΠΟΣΠΕΡΤ. Πρόγραμμα πλήρες, ποιοτικό, όπως ορίζουν οι θεσμοί, οι κανόνες δεοντολογίας και όπως ζητούν οι πολίτες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ που συνεχίζουν να λειτουργούν. 4 μήνες τώρα, τεχνικοί, διοικητικοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, μουσικοί και δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, πιστοί στο καθήκον τους και την αποστολή τους ως ελεύθεροι πολίτες, με γνώμονα της επιταγής του Συντάγματος, των αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων και των αξιών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν το δικό τους αγώνα με συνέπεια και αφοσίωση σε αυτή την προσπάθεια, μοναδική σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, στις 2 το μεσημέρι, στον χώρο του Ραδιομέγαρου της Αγίας Παρασκευής, η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ θα δώσουν συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους ξένους ανταποκριτές. Έχουν την αμέριστη συμπαράσταση όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και συναισθηματικά έχουν και τη δική μου συμπαράσταση, επειδή και εγώ υπηρέτησα στην ΕΡΤ πάρα πολλά χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθώ. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες? Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακολουθούμε από κοντά τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες, ίσως περισσότερο από τις άλλες, γιατί είναι και αυτές οι δηλώσεις που κάνει κάθε τόσο ο Υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε, ο οποίος και αυτός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δείχνει για τη χώρα μας. Να δούμε λοιπόν πώς μας βλέπουν αυτές τις μέρες οι γερμανικές εφημερίδες. Ακριβώς. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Wolfgang Schäuble, έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές και έχει απορρίψει το νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Τη σαφή λοιπόν πρόθεση του Υπουργού Οικονομικών να αποφύγει με κάθε τρόπο ένα κούρεμα
κλασικό του ελληνικού χρέους, καθώς κάτι τέτοιο θα προξενούσε απώλειες στον γερμανικό προϋπολογισμό, υπογραμμίζουν σε σχόλιά τους γερμανικές εφημερίδες. Υπενθυμίζουν τον κοινό στόχο που τέθηκε σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μείωση του ελληνικού χρέους στο 124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Σημειώνουν επίσης ότι τα κράτη της Ευρωζώνης δεσμεύθηκαν να τηρήσουν τους στόχους που ανέλαβαν την ευθύνη για αρκετές τρύπες που θα χρειαστεί να κλείσουν μελλοντικά στην Ελλάδα. Γερμανός σχολιαστής επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι μετά το 2014 πρέπει να γίνουν νέες ελαφρύνσεις χρέους πάνω από 4% και 3,5% του ΑΕΠ κατά σειρά. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, αυτό θα αντιστοιχούσε σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη βάση αυτών των αριθμών, ένα κλασικό κούρεμα χρέους θα ήταν αναπόφευκτο για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ο γερμανός σχολιαστής σημειώνει επίσης ότι αυτό το κούρεμα θα ήταν πιο πικρό από το πρώτο, επειδή θα επιβάρυνε άμεσα τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Και κλείνει λέγοντας ότι ο μύθος ότι η Αθήνα θα εξοφλήσει τα δάνειά της, συμπεριλαμβανομένων και το τόκον και ότι το δανειακό πρόγραμμα είναι μια συμφέρουσα συναλλαγή για την Γερμανία, θα διαψεύδονταν οριστικά. Θέλω τώρα να πάμε στη γειτονική μας Σερβία. Γειτονική ήταν η Ιουγκοσλαβία. Η Σερβία μεσολαβεί ένα τμήμα κάποιας άλλης χώρας, ενός δημιουργήματος. Αλλά ας μην πάμε τώρα σε αυτήν την ιστορία. Στη Σερβία είχα την τύχη να πάω πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαφόρων γεγονότων, αρχίζοντας από τον πόλεμο στη Βοσνία. Τότε πήγαινα με τη ΓΙΑΤ, ήταν η Ιουγκοσλαβική Αεροπορική Εταιρεία. Εδώ ήρθε να επενδύσει η Etihad Airways από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στόχος της να μετατρέψει το Βελιγράδι σε έναν μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο. Η νεοιδρυθήσα Air Serbia που διαδέχεται την ΓΙΑΤ ανήκει σε ποσοστό 49% στην Etihad. Προς το παρόν υπάρχει μόλις ένα διαφημιστικό σποτ του νέου αερομεταφορέα. Και αυτό παρότι ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η πώληση εισιτηρίων. Τι λένε οι επιβάτες? Θα ήταν εκπληκτικό. Η Air Serbia θα προσελκύσει πολλούς πελάτες. Το Βελιγράδι είναι ένα κέντρο, αλλά ήταν ανέκαθεν. Δεν ξέρω αν η Σερβία χρειαζόταν τον δικό της αερομεταφορέα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ήδη πολλές εταιρείες με ένα πολύ καλό δίκτυο. Οι ειδικοί σε όλη την Ευρώπη απορούν πάντως για την δραστηριοποίηση αυτή της Etihad στην Air Serbia. Δεν έχω καμία εξήγηση για αυτήν την επένδυση και από άποψη στρατηγικής δεν έχει νόημα. Εάν δει κανείς ότι συνεργάζεται με την Air Berlin ή την Air France, τότε είναι ανεξήγητο πώς συνδυάζεται το μέγεθος μιας τέτοιας εταιρείας με το μέγεθος μιας τόσο μικρής αγοράς. Η εξήγηση βρίσκεται μάλλον κάπου αλλού. Από τον Ιούλιο έχουν σχεδόν κλείσει οι στρόφιγγες χρηματοδότησης της Σερβίας με την πιστοληπτική της ικανότητα να έχει πιάσει πάτο. Οι επενδυτές προσφέρουν δάνειο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως αντάλλαγμα όμως ήθελαν μετοχές της ΓΙΑΤ. Τα παλιά χρέη της τελευταίας όμως τα αναλαμβάνει το σερβικό κράτος. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ισχυρότερος πολιτικός της χώρας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βούτσιτς, αναζητεί απεγνωσμένα επενδυτές. Κάθε χρόνο το κράτος έχει 30 εκατομμύρια ευρώ απώλειες λόγω της ΓΙΑΤ και αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος για αυτό το βήμα προκειμένου να εξοικονομήσουμε κάτι. Ο Βούτσιτς ήταν εκείνος που έφερε στο Βελιγράδι και τον πρώην ισχυρό άνδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντομινίκ Στροσκάν ως οικονομικό σύμβουλο της κυβέρνησης. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για να βοηθήσω τους ανθρώπους στη Σερβία να λύσουν ένα μέρος των οικονομικών τους προβλημάτων. Στο νέο αεροδρόμιο πάντως, ο Στροσκάν θα προσγειώνεται πλέον με την νεοιδρυθήσα εταιρεία Air Serbia. Κανένας δεν χάνεται. Γι' αυτό άφησα να παίξει το τελευταίο κομμάτι για το Στροσκάν, ο οποίος εμφανίζεται τώρα ως σύμβουλος της Air Serbia. Ελπίζω να βοηθήσει την Air Serbia και να μην την πατήσουμε όπως βοήθησε την Ελλάδα με τις συμβουλές που είχε δώσει στον προηγούμενο πρωθυπουργό της χώρας.
προπροηγούμενο μάλλον να πάρουμε για την ακρίβεια. Μιλάω για τον κύριο Παπανδρέου, τον Γεωργάκη Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το αισιόδοξο για την Σερβία και στέλνω και τη συμπάθειά μου στους Σέρβους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια μαζί και θέλω να πω ότι οι Σέρβοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μπορούμε να το δούμε αυτό και στα ταξίδια που κάνουν. Το καλοκαίρι μα πάμε στις παραλίες της Χαλκιδικής, ναι, ακόμα σωστά, και μέχρι τη Σκοτίνα βρίσκουμε Σέρβους τουρίστες που αγαπάνε τη χώρα. Με αυτό λοιπόν να κλείσουμε και αυτόν τον τρελό κόσμο. Ακριβώς, με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη, που θα μας δείτε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.